Λοιπόν, ξεκινάμε το σημερινό μας μάθημα. Το πρώτο μάθημα για το 2021. Εύχομαι εγώ προσωπικά, αλλά και όλο το τμήμα της ελληνικής αγωγής, να έχετε μια θαυμάσια χρονιά, μια χαρούμενη χρονιά, ένα ευτυχισμένο 2021 και να είναι το ωραιότερο έτος που έχετε ζήσει ποτέ. Και να ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία μας προβλημάτισαν την προηγούμενη χρονιά. Ο καλύτερος τρόπος για να τα ξεχάσουμε όμως είναι η φιλοσοφία. Γιατί? Γιατί η φιλοσοφία είναι ένα σύστημα το οποίο έχει φτιαχτεί ακριβώς για αυτό το λόγο. Έχει φτιαχτεί για τις δύσκολες στιγμές. Ο άνθρωπος ουσιαστικά άρχισε να φιλοσοφεί μέσα από τις αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες αυτές στιγμές που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Ό,τι θέλω στη ζωή μου, γιατί είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος, μπορώ να εκπληρώσω όλα μου τα... Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να βρω ένα σκοπό στη ζωή μου. Γιατί αν δεν βρω, είμαι έκθετος. Άμα δεν βρω ένα σκοπό στη ζωή μου, τι κάνω? Πώς επιβιώνω? Πώς ερωτεύομαι, πώς καταξιώνομαι. Από πού παίρνω αγάπη? Πρέπει να απαντηθούν αυτά. Ναι, μεν η ζωή μου διατηρεί αναρρύθμιτες επιλογές, αλλά δεν θα ζω για πάντα. Άρα λοιπόν, πρέπει να βάλω να εκμεταλλευτώ τώρα, να εξετάσω τώρα τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω. Μήπως τελικά να το ξανασκεφτώ και να γυρίσω πίσω να κάνω οικογένεια, που είναι και πιο σίγουρος τρόπος να καταξιωθώ. Τα άλλα σε σχέση με το εαυτό τους, ως προς το μίαν όμως αυτή τη φορά. Γενικά, είναι γενικά πιστευτό ότι η καριέρα και η οικογένεια δύσκολα συμβιβάζουν. Είναι γενικά πιστευτό αυτό. Είναι αληθές, όχι πάντα, ότι είναι δύσκολο, ότι δύσκολα συμβιβάζονται. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τα έχουν συμβιβάσει και πολύ ωραία μάλιστα. Δεν είναι απίθανο, αλλά σίγουρα το ένα φέρνει δυσκολίες του άλλου. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα επάγγελμα τελείως καριέρας, πρέπει να σκεφτεί ότι καλύτερα να μην ταλαιπωρήσει τα παιδιά του με το να λείπει συνεχώς και τα παιδιά του να μεγαλώσουν χωρίς πατέρα ή χωρίς μητέρα. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά. Δεν είναι μόνο ότι άντε κάναμε τα παιδιά. Πρέπει να είμαστε και σε θέση να τους παρέχουμε όχι τόσο τα υλικά, αλλά τα νοητά αγαθά που χρειάζονται για να μεγαλώσουν. Τα νοητά είναι πιο σημαντικά. Είμαστε σε θέση να το παρέχουμε. Αν δεν είμαστε σε θέση να το παρέχουμε, τότε μήπως καλύτερα να μην κάνουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει οικογένεια είναι κάπως απόκλειος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και οι άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι θέλουν ψώνει και καλά να έχουν οικογένεια και να υιοθετούν παιδιά, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι κάπως ανεπίτρεπτο. Και θα το αποδείξω μια άλλη φορά. Αλλά στη συγκεκριμένη, η αλήθεια όμως είναι ότι αν κάποιος δεν έχει οικογένεια, αισθάνεται κάπως απόκλειδος. Είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτός από τους άλλους. Αυτή όμως ακριβώς η απόσταση παρέχει σημαντική ελευθερία. Τα πράγματα στη ζωή δεν είναι ούτε μαύρα ούτε άσπρα. Τα πράγματα στη ζωή πρέπει να τα βλέπουμε το πλήθος των επιλογών. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τι κάναμε? Αποδείξαμε κάτι? Όχι, δεν αποδείξαμε τίποτα. Περιγράψαμε το θέμα και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι είναι αυτό που μας ταιριάζει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μετά από 2 μήνες μπορεί να ισχύουν άλλα πράγματα. Το ότι κατέχουμε όμως το θέμα στην ολότητά του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ τελικά να... πώς θα... η απάντηση θα έρθει, θα αναβλήσει μόνη της. Γιατί είναι ψυχικό φαινόμενο. Η απάντηση σε ένα δίλημα, η απόφαση. Η απόφαση είναι ψυχικό φαινόμενο.
και θα αναβλήσει, καθώς εμείς έχουμε ουσιαστικά καταγράψει και αποτυπώσει σωστά το θέμα στο οποίο θέλουμε να έχουμε. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνετε, αλλά θα μου πείτε, τι να μου πείτε τώρα, δεν μπορείτε. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μου τα γράψετε σε mail για να σας απαντήσω. Και όταν βρεθούμε το καλό, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούμε σύντομα, θα μπορέσω να κάνουμε μια ειδική διάλεξη να σας το εξηγήσω ξανά αυτό το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ η καταγραφή ενός διλήμματος για να πάρετε μία απόφαση. Κάθε απόφαση που παίρνουμε πρέπει να γίνεται ως ψυχικό φαινόμενο. Η απόφαση είναι ψυχικό φαινόμενο. Τα βάζουμε κάτω, αποφασίζουμε όμως εσωτερικά. Βλέπουμε όλο αυτό το καμβά και λέμε, σε αυτή την περίοδο σημασία έχει η καριέρα μου. Σε αυτή την περίοδο έχω ανάγκη να παίρνω αγάπη από κάπου. Είναι πολύ καλύτερο να καταξιωθώ μέσω από τη δημιουργία της οικογένειας. Είναι και πολλά άλλα πράγματα. Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε. Η σωστή απόφαση έρχεται εσωτερικά. Πάμε άλλο ένα παράδειγμα. Παράδειγμα της διαλεκτικής μεθόδου του Παρμενίδου στο δίλημα σπουδάζω. Να σπουδάσω νομική ή ιατρική. Εδώ βάζω νομική. Μπορεί να βάλετε τι θέλετε. Ιατρική, μηχανολογία, δεν έχει σημασία. Σπουδάζω ή δεν σπουδάζω. Τι σημαίνει. Για να πάρω την απόφασή μου, είμαι, ξέρω εγώ, πρώτη δευτέρα λυκείου και θέλω να πάρω μια απόφαση. Τι θα κάνω. Θα το κάνω ή δεν θα το κάνω. Παίρνουμε λοιπόν το θέμα, το βάζουμε κάτω και αρχίζουμε. Είναι, δεν είναι. Σπουδάζω νομική. Τι θα πει σπουδάζω νομική, σημαίνει ότι το ένιξε σε σχέση με τον εαυτό του. Σπουδάζω νομική σημαίνει ότι θα μάθω αρκετά πράγματα για τους νόμους, το νομικό σύστημα, το οποίο θα μου δώσει τη δυνατότητα αργότερα, πιθανότητα να γίνω δικηγόρος, δικαστής ή νομικός σύμβουλος. Αυτό είναι το εν σε σχέση με τον εαυτό του. Το εν σε σχέση με τα άλλα. Ο δικηγόρος ή ο γιατρός ή οτιδήποτε άλλο είναι ένα επάγγελμα καριέρας. Με σημαντική πίεση από το περιβάλλον, αλλά και με πλούσιες απολαύες. Αν εγώ καταφρώσω να γίνω ένας καλός δικηγόρος, είναι καλός δικαστής, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα έχω ένα επάγγελμα ισχυρών πιέσεων, επάγγελμα καριέρας, όπως άρα λοιπόν συνδέεται και με το προηγούμενο, ότι υπάρχει δυσκολία στην δημιουργία οικογένειας. Δεν είναι απίθανο όμως. Αλλά θα είμαι πολύ καταξιωμένος και θα έχω και πλούσιες απολαβές. Ποια είναι η γενική πεποίθηση για την νομική? Η γενική πεποίθηση για την νομική, αλλά και γενικά για τις σπουδές, είναι πολύ υπέρ τους. Η νομική σχολή είναι μια σχολή μπαλαντέρ. Ανοίγει όλες τις πόρτες. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος. Αυτό βάζουμε εδώ. Τι λέει όλος ο κόσμος σε σχέση με αυτό. Τα άλλα, το εν σε σχέση με τα άλλα. Τα άλλα σε σχέση με το εν. Οι άλλοι, αν εγώ γίνω νομικός, αν περάσω στο πανεπιστήμιο, μάλλον και νομική, οι γονείς μου θα αισθανθούν πάρα πολύ περήφανοι και πολύ πιθανόν να έχει υπάρχει και μια στρωμένη δουλειά, ένα δικηγορικό γραφείο του πατέρα μου, της μητέρας μου, ενός θείου μου, το οποίο μπορώ εγώ να το παραλάβω ως συνέχεια του. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα τα πράγματα δείχνουν τι θα γίνει, τι γίνεται, ποια είναι τα κέρδη και ποια είναι οι ζημιές. Τα κέρδη είναι αρκετά για το μέλλον, ανοίγουν πολλές πόρτες, παίρνω πολλά λεφτά, αλλά από την άλλη ζω μια ζωή αρκετά, με αρκετή πίεση την αντέχω, τη δουλειά πορεία. Και μια εργασία που κατά πάσα βεβαιότητα θα με περιορίσει στο θέμα οικογένειας. Το καταγράψαμε αυτό. Αν μέσα μου εγώ αυτό το βρίσκω συναρπαστικό,
τότε κλείνω προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε τώρα όμως, πρέπει όμως να κάτσω και να γράψω το μη είναι. Δεν σπουδάζω νομική. Δεν σπουδάζω νομική, δεν θα μπορέσω να γίνω δικηγόρος. Δικαστής και ξέρω εγώ τι άλλο, νομικός σύμβουλος. Θα μου πει κάποιος, και αυτό σημαίνει το μη είναι σε σχέση με τον εαυτό του. Δεν θα μπορέσω να γίνω δικηγόρος. Μπορώ να γίνω χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά δικηγόρος δεν μπορώ να γίνω, δεν πάω νομική. Το... σε σχέση με τα... εδώ είναι το θέμα, το εν σε σχέση με τα άλλα. Εάν δεν μπορώ να διακριθώ σε αυτό το... αν αυτός ο τομέας δεν μου... θεωρώ ότι δεν μπορώ να διακριθώ σε αυτό το τομέα, τότε σημαίνει ότι καλώς δεν πάω εδώ πέρα. Εδώ δεν είναι αρκετό αυτό. Πρέπει να γράψω και το αν όμως έχω ταλέντο στη νομική και δεν πάω, θα περάσω όλη τη ζωή χωρίς να έχω εκμεταλλευτεί ένα σημαντικό ταλέντο. Και αυτό πρέπει να το γράψω. Δηλαδή σε κάθε κουτί θα γράφεται και το υπέρ και το κατά. Ποιο είναι το γενική πεποίθηση? Ότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί τις σπουδές που του αρέσουν και τον εκπροσωπούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να πάω στην νομική επιστήμη εφόσον με εκπροσωπεί. Αν δεν με εκπροσωπεί, τότε κάνω λάθος αν θέλω σωνητικά να πάω γιατί μόνο και μόνο για να ικανοποιήσω το χαρτί των δικών μου. Άρα λοιπόν, αν εγώ θεωρώ ότι δεν μπορώ να διακριθώ σε αυτό το μέγεθος, δεν μου ταιριάζει. Αν οι γονείς μου είναι γιατροί, αλλά εγώ δεν μπορώ τις ενέσεις και τα αίματα, μπορεί να σκεφτώ ότι το κάνω για τους άλλους και όχι για τον εαυτό μου. Γενικά εδώ πρέπει να καταλάβω, ο μαθητής, ο οποίος είναι στο να αποφασίσει για την καριέρα της ζωής του, πρέπει να σκεφτεί εάν αυτό το κάνει για τον εαυτό του ή το κάνει για τους άλλους. Αυτό πρέπει να βγει από εδώ. Αν από όλο αυτό βγει ότι αυτό το κάνω για τον εαυτό μου, τότε είμαι πολύ πρέπει να το προσπαθήσω. Αν αυτό βγει ότι το κάνω για τους άλλους, τότε εγώ δεν πρέπει να το ακολουθήσω. Και έτσι φτάνουμε στο μείον σε σχέση με τον εαυτό. Το στρωμένο γραφείο θα μείνει ανεκμετάλλευτο αν εγώ δεν πάω. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορώ να ζήσω μια ζωή που μου επιβάλλεται. Άρα λοιπόν, τι βγαίνει από όλο αυτό? Βγαίνει από όλο αυτό ότι σπουδάζω αυτό που με εκπροσωπεί. Μπορεί να με εκπροσωπεί το να συνεχίσω τη δουλειά των γονέων μου. Βεβαίως και μπορεί να με εκπροσωπεί αυτό. Αλλά πρέπει να εκπροσωπεί εμένα και το κάνω για μένα. Παρεπιπτόντως αυτό βοηθάει και τους άλλους. Αλλά το κάνω για τον εαυτό μου. Εάν μέσα σε αυτή τη διαδικασία βγει, που βγήκε, ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνω για τον εαυτό μου, το κάνω σε ό,τι καλά για τους άλλους, τότε η ψυχική απόφαση που πρέπει να βγει από μέσα μου είναι πολύ απλή. Δεν θέλω να το κάνω. Άρα λοιπόν εδώ σας έχω βάλει κάποια ζητήματα λοιπόν, κάποια παραδείγματα για τη διαλεκτική μέθοδο, με τα οποία εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαλεκτική μέθοδο για να λύσουμε απορίες. Έχω και άλλα παραδείγματα εδώ. Έχω παραδείγματα για τι γίνεται για να, αν θα θέλω να ζήσω με πολλά χρήματα ή με λίγα χρήματα, για να, αν πρέπει να παραιτηθώ από την εργασία μου ή δεν πρέπει να παραιτηθώ και αν πρέπει να χωρίσω ή να μην χωρίσω. Δεν θα το κάνουμε σήμερα. Θα σας αφήσω λίγο να το σκεφτείτε και θα το ξεκινήσω την επόμενη φορά. Την επόμενη Τρίτη θα κάνουμε τα υπόλοιπα παραδείγματα μαζί με το κανονικό μας μάθημα που θα είναι ο ηπείας, ο δεύτερος ηπείας. Τον πρώτο ηπεία τον κάναμε στο προηγούμενο μάθημα. Το επόμενο μάθημα θα κάνουμε το ηπεία Β. Είναι ένας μικρός διάλογος, δεν θα μας πάρει πολύ ώρα. Οπότε μπορούμε με αυτό στην αρχή να σας κάνω και τα υπόλοιπα παραδείγματα, γιατί τώρα έχετε κουραστεί.
Αυτό που θέλω να ξέρετε και να καταλάβετε είναι το πώς δουλεύει η διαλεκτική αυτή μέθοδος. Το ξαναλέω. Χωρίζω τη μελέτη του αντικειμένου στο τι θα γίνει αν αυτό συμβεί και τι θα γίνει αν αυτό δεν συμβεί. Γιατί το κάθε θέμα έχει διτή άποψη. Επειδή όλα τα πράγματα έχουν διτή άποψη, το υλικό και το νοητό, πρέπει να τα χωρίζουμε σε δύο μέρη, στο υπάρχω ή δεν υπάρχω. Και έτσι λοιπόν αρχίζω να γράφω εδώ τι συμβαίνει να υπάρχει και εδώ τι σημαίνει να μην υπάρχει. Το τι σημαίνει να υπάρχει το χωρίζω σε τέσσερις κατηγορίες, τέσσερις ερωτήσεις, ας το πάμε, τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων, ας το πούμε έτσι, και άλλες τέσσερις από αυτό. Και έτσι βγάζω, φτιάχνω ένα καμβά, στο οποίο εγώ έχω τη δυνατότητα να μελετάω και να καταγράφω οποιοδήποτε πρόβλημα. Αφού το έχω καταγράψει πλήρως, κάθομαι και παρακολουθώ μπροστά αυτά τα οποία έχω γράψει. Και με μια διαλογιστική ουσιαστικά διεργασία, κάθομαι απλά και ηρεμό και κοιτάω αυτά που έχω γράψει. Μέσα μου θα αναβλύσει αυτό που πραγματικά θέλω. Το ερώτημα, θα αναβλύσει σίγουρα. Το ερώτημα είναι αν εγώ είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και αν εγώ δεν θέλω να πραγματικά θέλω να βρω την αλήθεια. Γιατί αν θέλω να βρω την αλήθεια, με αυτή τη μέθοδο λύνονται όλα τα διλήμματα και όλα τα προβλήματα. Και οτιδήποτε θέλουμε να μελετήσουμε μπορεί να γραφτεί μέσω σε αυτήν. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επόμενη φορά, αλλά θέλω να τα σκεφτείτε πρώτα και να προσπαθήσετε να το εφαρμόσετε σε δικά σας διλήμματα, σε περιπτώσεις που έχετε εσείς θέλετε να πάρετε αποφάσεις σημαντικές για τη ζωή σας και να μου το πείτε για να φτιάξουμε το δικό σας καμβά της διαλεκτικής μεθόδου, για δικό σας θέμα. Κλείνοντας, μια που θα πούμε τον ιππία στο επόμενο μάθημα, τον λέει, δεν είχε πει ο ιππίας, που είναι μεγάλος σοφιστής, τον δεν υπάρχει, διότι αν υπάρχει θα πρέπει να είναι γεννημένο ή αγέννητο. Εάν είναι γεννημένο, θα υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Αν είναι αγέννητο, θα είναι άπειρο. Δεν θα μπορεί ούτε να συμπεριλαμβάνεται ούτε στον εαυτό του, ούτε σε άλλο. Αυτό, εδώ υπάρχει μία, αυτός είναι ο ισχυρισμός του ιππία. Ο τόν δεν υπάρχει. Αν υπήρχε θα πρέπει να είναι γεννημένο ή αγέννητο. Αν είναι γεννημένο, θα υπάρχει κάτι που είναι μεγαλύτερο γιατί το γέννησε. Άρα δεν είναι ένα τόν, θέλει να πει εδώ. Εάν είναι αγέννητο, θα είναι άπειρο. Δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ούτε στον εαυτό του, ούτε σε άλλο. Εδώ ότι πράγματι δεν είναι γεννημένο. Αυτό είναι σωστό. Αν είναι αγέννητο όμως, θα είναι άπειρο. Δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ούτε στον εαυτό του, ούτε στο άλλο. Τα άλλα όμως συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Άρα δεν έχει δίκιο εδώ ο ιππίας. Είναι ένα... Προσπαθεί να κάνει λογικό άλμα. Το ότι είναι αγέννητο, το ότι είναι άπειρο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Φυσικά, πιθανότητα είναι άπειρο. Το ότι είναι άπειρο δεν σημαίνει ότι δεν είναι αντιληπτό. Το ότι δεν είναι αντιληπτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αλλά επειδή οι σοφιστές έχουν το πάντρο μέτρο να άνθρωπος, του Πρωταγόρα, και λένε ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο για όλα, σου λέει αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να το συλλάβει, άρα δεν υπάρχει. Αυτό όμως είναι λάθος. Γιατί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε ένα ευχάριστο, δημιουργικό και ευτυχισμένο 2021. Και κάθε Τρίτη εδώ θα είμαστε να μελετούμε την πλατωνική φιλοσοφία και γενικά τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Γεια σας.